Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πάλι την παράνοια του πολέμου να ξαναφουντώνει σε αυτή την περιοχή που, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και από τις πλέον ήρεμες περιοχές. Ποια είναι τώρα η θέση του ΚΚΕ και γιατί ακούμε όλο αυτό το διάστημα και πριν την κρίση ότι δεν πρέπει να εμπλακεί η Ελλάδα. Κοιτάξτε, να σας πω, αυτή τη στιγμή κυριαρχεί, αν θέλετε, και στην ενημέρωση αλλά και στο ενδιαφέρον του κόσμου το τακτικό κομμάτι αυτής της εξέλιξης, το στρατιωτικό. Και είναι εύλογο αυτό το πράγμα, βλέπουμε μνήμες πολέμου ίσως να μην έχουν άμεσες οι άνθρωποι, όπως γνωρίζουν τα αποτελέσματα του πολέμου λίγο πολύ από άλλες περιοχές της ανθρωπότητας. Το σημαντικό όμως είναι ότι πριν το τακτικό κομμάτι, πριν τη δράση στο πεδίο, όπως λέμε εμείς οι στρατιωτικοί, πρέπει να δούμε, για να γίνει κατανοητό αυτό που συμβαίνει σήμερα, να δούμε το τι έγινε πριν. Έχουμε λοιπόν σήμερα την τυπική έκρηξη ενός πολέμου, μια στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με το υλικό όμως το οποίο θα άναβε αυτή τη φωτιά να συσσωρεύεται σταδιακά εδώ και χρόνια σε αυτή την περιοχή. Και να σας πω ότι πέρα από τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται από τις δύο πλευρές, η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και την Ρωσία από την άλλη. Είναι ευνόητο και το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος, ότι η αιτία είναι ένας ανταγωνισμός, πρώτα απ' όλα για να καθοριστούν κάποιες σφαίρες επιρροής, να μοιραστούν πρώτες ύλες όπως είναι το φυσικό αέριο και όχι μόνο, και φυσικά να ελεγχθούν οι δρόμοι μεταφοράς αυτών των υλών. Μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα που διέρχονται πάρα πολλοί αγωγοί φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ρωσία θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με μια στρόφιγγα. Και βέβαια δεν είναι τόσο αθώα η αντίδραση της Δύσης με προεξάρχουσα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί αυτό το φυσικό αέριο το οποίο τροφοδοτεί η Ρωσία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη γενικότερα, και είναι τεράστιο το ποσοστό, ακουμπάει στο 50% των ενεργειακών αναγκών της Ρωσίας, θέλει να το καλύψει να το καλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με δικό τους φυσικό αέριο. Άρα πίσω και από αυτή τη διαμάχη οι λόγοι είναι καθαρά οικονομικοί. Ναι. Και η Ρωσία βέβαια σαν μια καπιταλιστική χώρα έχει άλλα σχέδια, έχει τα δικά της σχέδια. Θέλει και αυτή να εφαρμόσει μια ενοποίηση, καπιταλιστική ενοποίηση. Μην τον μπερδεύουμε με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Να συνενώσει λοιπόν τις χώρες της πρώην της Σοβιετικής Ένωσης και να φτιάξει μια δική της σφαίρα επιρροής. Είδαμε ότι έχει ενσωματώσει την Κρυμαία στην Ρωσική Ομοσπονδία. Είδαμε πολύ πρόσφατα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των λεγόμενων λαϊκών δημοκρατιών Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ και προχωράει αυτή η κατάσταση. Ναι. Τώρα, από τη μια έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση να τάσσονται στο πλευρό της Ουκρανίας. Έχουμε όμως και τον Ουκρανό πρόεδρο, τον Ζελένσκι, να λέει πως η χώρα του έχει αφαιθεί μόνη από τη Δύση. Ναι. Τι γίνεται, κύριε Παπαναστάση, εσείς έχετε κάποια εξήγηση, δηλαδή, απέναντι στην αποφασιστικότητα ενδεχομένως της Ρωσίας, γιατί είδαμε πως κινήθηκε. Ναι, ναι. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, οι δυτικές που συνηθίζουμε να λέμε, έχουν πατήσει φρένο, δηλαδή τι εξήγηση έχετε να δώσετε? Είχαμε πριν από πολύ λίγες μέρες, για παράδειγμα, είδαμε μια συνέντευξη της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικό κανάλι, η οποία δήλωσε απερίφραστα ότι εμείς δεν έχουμε την πρόθεση να επέμβουμε στρατιωτικά στην Ουκρανία. Ήταν σαφέστατη η δήλωσή της. Είχαμε επίσης δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Biden, ο οποίος δήλωσε και αυτός ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Ρωσία να επέμβει σε χώρες του ΝΑΤΟ. Με δύο λόγια, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι μέσα στους ανταγωνισμούς είπα ΝΑΤΟ και Ρωσίας υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία ενδεχομένως και να είναι συμφωνημένα.
Αυτές οι δύο δηλώσεις Biden και της Υφυπουργού Εξωτερικών ουσιαστικά προδιέγραφαν αυτό το οποίο έκανε η Ρωσία σήμερα. Επέμβαση στην Ουκρανία, αλλά μέχρι τα όρια της Ουκρανίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ουκρανία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζανε την αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου. Στηρίζανε και εργαλειοποιούσανε και συνεχίζουν, δεν το έχουν αναιρέσει αυτό, τους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και τις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση το έζησαν. Με προτεργάτη μάλιστα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορία, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Πάιατ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε να υπάρχει μία αντιπαλότητα που το υπόβαθρό της όμως δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι είναι οι ανταγωνισμοί υπεριελιστικών δυνάμεων όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες από μια και η Ρωσία από την άλλη για τις σφαίρες επιρροής και οικονομικά ωφελήματα. Όμως, δυστυχώς, τα αποτελέσματα τα πληρώνουν οι λαοί. Και να πάμε και στα δικά μας τα χωράφια. Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας και να το συνδέσουμε και θα επικαλεστώ και την εμπειρία σας, κύριε Παπαναστάση, να το συνδέσουμε λίγο και με την Τουρκία, γιατί ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές στο τελευταίο διάστημα ότι ανοίγει και η όρεξη της Τουρκίας ενδεχομένως. Βεβαίως, θα τα πούμε και αυτά. Να δούμε τα δικά μας τα χωράφια. Η Ελλάδα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι συμμετέχει ενεργά, και το τονίζω αυτό, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Και φυσικά στόχος αυτής της εμπλοκής της Ελλάδας είναι η γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία επιδιώκει οικονομικά ωφέλη. Είδαμε να επιδιώκει ωφέλη από το έγκλημα που συνέβη στη Ιουγκοσλαβία όσον αφορά την ανοικοδόμησή της. Από τη μια γκρεμίζουμε, από την άλλη κερδίζουμε. Το ίδιο εκφράζει για το Ιράκ, για τη Συρία, αλλά και για τη Λιβύη. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπλέκει, οι ελληνικές κυβερνήσεις μπλέκουν τη χώρα μας αυτό, γιατί υπάρχει συμφέρον για την αστική τάξη. Και επίσης, να το δούμε και πιο άμεσα, η Ελλάδα τι είναι σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια απέραντη αμερικανική επιθετική στρατιωτική βάση, η οποία χρησιμοποιείται σαν υπόβαθρο, σαν πλατφόρμα για να ενισχύσει αυτές τις επιθέσεις της Αμερικής. Σήμερα είναι στην Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι κάπου αλλού. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ήδη είναι μπλεγμένη βαθιά μέσα σε αυτή την κρίση. Και είδαμε και την σύνοδο κορυφής, αυτή που έγινε τώρα, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι δεν γνωρίζουμε τις αποφάσεις που λήφθηκαν, όμως από δημοσιογραφικές πληροφορίες διαρρέει ότι η Ελλάδα θα μεταφέρει στρατεύματα στην περιοχή της Ρουμανίας για να ενισχυθούν οι εκεί υπάρχουσες ήδη δυνάμεις. Και το ΝΑΤΟ δεν είναι καθόλου αθώος σε αυτή την ιστορία. Ούτε η κακή Ρωσία αποφάσισε να μαζέψει 100.000 στρατιώτες στα σύνορα με τις Ουκρανίες. Το ΝΑΤΟ εδώ και πολλά χρόνια έχει 4 μεγάλους σχηματισμούς στρατιωτικούς από τις Βαλτικές χώρες μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, οι οποίες είναι δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες με το δάχτυλο σκανδάλι, και ήταν λογικό και επόμενο απέναντι να υπάρχουν Ρώσοι. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία θέτουν σε τεράστιο κίνδυνο την ειρήνη της περιοχής, την ασφάλεια και τη ζωή των λαών όλων των χωρών που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Και δυστυχώς συμμέτοχες είναι όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί και της Ελλάδας. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ πραγματικά. Και σε σχέση με την Τουρκία, κύριε Παπαναστάση. Τώρα, σε σχέση με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια ενεργή και δραστήρια χώρα του ΝΑΤΟ. Πέρα από την καλλιεργούμενη ατμόσφαιρα μιας αντιπαλότητας, αυτή τη στιγμή βασικές θέσεις του επιτελείου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και όχι μόνο, στελεχώνονται από Τούρκους αξιωματικούς. Η Τουρκία λοιπόν, η Τουρκία, όταν λέμε Τουρκία, να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για την αστική τάξη της Τουρκίας. Ένα κομμάτι της κοιτάζει τη Δύση και ένα κομμάτι κοιτάζει την Ανατολή, και προφανώς είναι γνωστό ότι υπάρχει και μια διαμάχη στο εσωτερικό της Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κάνουν έναν αγώνα, είναι γνωστά αυτά, να την κρατήσουν από την πλευρά της Δύσης. Σε αυτόν τον αγώνα ένα από τα θύματα είναι και η Ελλάδα.
με την έννοια και έχει τεράστιες ευθύνες και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ουδέποτε έβαλαν φρένο στην επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Τουρκία συνεχίζει αυτή την πολιτική του να πατάει σε δύο βάρκες χωρίς να αποκόπτει τους δεσμούς αλλά να στηρίζει μέσω του ΝΑΤΟ τις εξελίξεις και στην Ουκρανία και από την άλλη μεριά να στυλιτεύει στα λόγια, και όχι στην πράξη την ρωσική επέμβαση. Άρα υπάρχει, και το λέω αυτό γιατί υπάρχει πραγματικά η συσσόρευση της επικίνδυνης έφλεκτης ύλης στην περιοχή για μια γενικότερη ανάφλεξη, αλλά να το τοποθετήσουμε και στη χώρα μας για μια άμεση πολύ επικίνδυνη για το λαό μας διευρυμένη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ. Και αυτό είναι το... το λέμε απερίφραστα στο λαό μας και θέλουμε να ανησυχήσει και ο λαός μας. Πρέπει να βάλει φρένο σε αυτή την πολιτική, όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά και των κυβερνήσεων των προηγούμενων χρόνων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, κύριε Παπαναστάση. Το άλλο είναι η ενεργειακή κρίση, η ενεργειακή φτώχεια που αναμένουμε να έχει και διάρκεια. Δεν φαίνεται να είναι κάτι που παροδικό, όπως είχαμε διαβεβαιώσει αρχικά. Βεβαίως. Ήδη τα αποτελέσματα αυτής, αν θέλετε, αυτών των ανταγωνισμών τα βιώνουν οι λαοί μας και ο λαός μας. Πλέον οι Έλληνες δεν μπορούν να βγάλουν την καθημερινότητά τους. Και βέβαια υπάρχουν κυβερνήσεις. Και αυτές οι κυβερνήσεις, όπως είναι η ελληνική κυβέρνηση, αντί να υπεκφεύγει των ευθυνών της απέναντι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης και να προστατεύσει την καθημερινότητα του λαού, φορτώνει τις ενοχές σε εξωγενείς παράγοντες. Μία κυβέρνηση η οποία πραγματικά νοιάζεται για το λαό της έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, έχει καταθέσει τροπολογίες στη Βουλή και γενικά για αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων, αλλά και ειδικά όπως για παράδειγμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ενεργειακής ακρίβειας και όχι μόνο στο επίπεδο των αγροτών. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει κάνει τις επιλογές της και αυτές οι επιλογές είναι η ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και η καταβαράθρωση της καθημερινότητας ακόμα και της δυνατότητας να ζει σε ανεκτά επίπεδα ο λαός μας και οι εργαζόμενοι. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να αλλάξει όσο αυτές οι κυβερνήσεις πραγματικά κάνουν κουμάντο. Είναι κυβερνήσεις οι οποίες εκφράζουν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Δεν υπάρχει λοιπόν σωτηρία για το λαό μας αν δεν αλλάξουν αυτές οι πολιτικές. Και αυτές οι πολιτικές δεν θα αλλάξουν αν δεν αλλάξουν αυτές οι κυβερνήσεις και αν ο ίδιος ο λαός μας δεν πάρει τη μοίρα του στα χέρια του. Κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.